Έχουμε πια άλλη μια εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας, με την οποία θα ασχοληθούμε με το τμήμα που είναι από τα λίγα τμήμα επαφής που είχαν και το μεγάλο θέμα με την πανδημία και με τον κορονοϊό. Θα πούμε και δύο κουβέντες γι' αυτό. Έχω δίπλα μου τον έφορο και ιδρυτή. Ναι. Αυτό είναι που ξεκίνησε το τμήμα. Τον προπονητή. Και προπονητή του τμήματος. Βαλάντη Μανουσάκη, πόσα χρόνια είναι? Έχουμε κλείσει τα 8 τώρα. 8 χρόνια λειτουργίας και μας έφερε το συνεργάτη του εδώ και 1,5-2 χρόνια. 2 χρόνια ακόμα. Εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm. Γιώργο. Ο Γιώργος Βαλασκατζής. Τον Βαλασκατζής και με ένα αθλητή που έχει ξαναέρθει στην εκπομπή. Τον Αλέξανδρο Αποστολάτο. Αλέξανδρο Αποστολάτο. Λοιπόν, εσύ ασχολείσαι με το πικ-πονγκ πόσα χρόνια? Εγώ είχα ξεκινήσει την 6η Δημοτικού σαν μικρός. Τώρα πόσο τον είσαι? Τώρα είμαι Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Αλλά είχαμε απαύσει τα 2 χρόνια της πανδημίας. Πού δεν λειτουργήσε και το τμήμα. Σωστά. Πες μας και δύο κουβέντες για την πανδημία, Βαλάντη, για να πάμε εκεί. Η πανδημία δεν επηρέασε μόνο τον αθλητισμό. Σας χτύπησε γιατί είσαστε και σε κλειστό χώρο. Έτσι. Και ακόμα μας χτυπάει, γιατί έχουμε και το θέμα με τους ανεμβολίαστους που δεν μπορούν τώρα με τα νέα μέτρα να έρθουμε. Και υπάρχει και ο φόβος ακόμα ότι είμαστε κλειστός χώρος. Τι είναι τους κανόνες να πούμε πάντα? Οι κανόνες τηρούνται. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο οποίο ακολουθείται πιστά. Το θέμα είναι ότι επειδή θεωρούμαστε κλειστός χώρος, έχουμε τις δυσκολίες να φοβούνται οι γονείς και για τα παιδιά τους και οι ενήλικες να έρχονται. Το ρυθμό που ερχόταν στο παρελθόν. Από εκεί πέρα μας επηρέασε 2 χρόνια. Δύο μήνες, δεν λειτουργήσατε στην ουσία. Ουσιαστικά λειτουργήσαμε για 2 μήνες κάθε χρόνο. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο και για τους αθλητές σταμάτησε η εξέλιξή τους. Τα πρωταθλήματα που τα φέρνουμε δεν. Τα πρωταθλήματα έγινε μόνο μία αγωνιστική και δεν ξαναπαίξαμε. Οπότε είναι κακό για τον αθλητισμό γενικά όλο αυτό που συνέβη. Ναι. Από εκεί και πέρα θεωρώ τώρα. Το ξεπεράσαμε. Εγώ θέλω να μου πεις αν είχε επιπτώσεις στη φετινή χρονιά. Έχουμε τα παιδιά που είναι. Στη φετινή χρονιά, παρεμπιπτόντως, δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε αύξηση. Και θεωρώ όλος ο αθλητισμός μετά από 2 χρόνια. Πόσα τμήματα έχει να πούμε από πάνω μέχρι κάτω το τμήμα τώρα, περίπου 14 άτομα? Όχι, τώρα είμαστε πάνω από 60 άτομα. Πάνω από 60. Πάνω από 60. Αγού είναι την κουρίτσα να πούμε έτσι. Είναι ακαδημίες, δηλαδή τα παιδιά που είναι ανήλικα και έχουμε και τμήμα ανηλίκων. Ανηλίκων και αγωνιστικό τμήμα. Και αγωνιστικό τμήμα το οποίο συμμετέχει στη βιτεχνική ανδρών. Ναι. Στο πικ-πονγκ, θύμισε μου. Υπάρχει και μεικτό αγόρια και κορίτσια ή όχι? Αυτό το κάνανε μόνο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα φέτος. Δεν το έχουν κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά έχουμε όμως και γυναικείο τμήμα. Έχουμε και κορίτσια. Γυναικείο τμήμα ενεργό δεν έχουμε. Έχουμε κάποιες αθλήτριες. Φαντάζομαι από του χρόνου, αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε ξανά γυναικείο. Ποια είναι η μικρότερη που να πούμε το junior, ξεκινάει από τι ηλικία? Το πρώτο που να το παίξει. Όπως το παίζαμε παλιά, κατά σκηνώσει. Όπως ο χρονοθέτης. Ναι. Από τα 6-7. Το πινκ-πονγκ δεν έχει ηλικία. Το βασικό για μας είναι να φτάνει το παιδάκι στο τραπέζι. Ναι, να πάει, εφόσον φτάνει στο τραπέζι. Στο δημοτικό. Ναι, συνήθως από το δημοτικό ξεκινάμε. Κανονικά συνήθως ξεκινάμε από τρίτη δημοτικού, γιατί υπάρχει η ευκαιρία να μας καταλαβαίνει και να το καταλαβαίνουμε για να είναι πιο εύκολο. Ναι, και την αντίληψη που χρειάζεται. Ναι. Φέτος έχω ξεκινήσει και πρώτη δημοτικού και δεύτερη δημοτικού. Δηλαδή υπάρχει ζήτηση και από τόσο μικρές ηλικίες. Που είναι σημαντικό γιατί αυτός ο χρόνος δεν καλύπτεται. Όσο καλύτερα ξεκινήσει μικρός, τόσο καλύτερα θα πάει. Αν τα συνεχίσει φυσικά έτσι. Ζυμώνεται με το άθλημα, το αγαπάει και βελτιώνεται. Εσύ πώς και είσαι εδώ στην Πανιώνια οικογένεια? Εμένα μου δόθηκε μια πολύ όμορφη ευκαιρία πριν από 2 χρόνια να συμμετέχω ενεργά στον Πανιώνιο. Λίγο πριν την πανδημία. Το Σεπτέμβρη τον Γενάρη του 20 ανέλαβα το τμήμα. Του 19, συγγνώμη. Από τότε κάναμε μισή σεζόν. Την επόμενη σεζόν που δουλέψαμε Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, κλείσαμε και ξανανοίξαμε το Μάιο. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα με το Βαλάντη. Έχουμε προγραμματίσει πολλές εργασίες που θέλουμε να γίνουν για να βελτιωθεί το τμήμα, να βελτιώσουμε την εμπειρία των παιδιών και των ενηλίκων που έρχονται. Να πούμε ότι από φέτος, ενώ υπήρχε και τμήμα ενηλίκων, όλο έλεγα και που δεν ήθελα να έρθω να γραφτώ, να θυμηθώ τα παλιά και να προπονηθώ λιγάκι ποτέ δεν αξιώθηκα. Τώρα, λόγω του ότι υπάρχει, λόγω του πρωτοκόλλου, πες μας τα καλύτερα, υπάρχει υπερεσμός των ατόμων που μπορεί να είναι. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά λειτουργεί με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Mm-hmm. Οπότε. Εμάς ο χώρος μας είναι καμιά κομποδαριά, 100. Είναι 150. 150 είναι η σάλα. Οπότε μπορώ μέχρι 12 άτομα την ώρα. Κάθε ώρα, ναι. Κάθε ώρα, δηλαδή.
ναι. και να αερίζει το χώρο και κάποια πρωτόκολλα άλλα που υπάρχουν. Ναι. Και δεν υπάρχει τμήμα τώρα ενηλίκων από ό,τι μου είπε. Υπάρχει ενηλίκων κανονικά. Όχι, τμήμα. Σαν χομπίστα λέω. Να αρχίζει. Όχι, να... υπάρχει κανονικά. Α, υπάρχει. Δευτέρα ως Παρασκευή, κάθε μέρα μετά τις 7. Α, μετά τις 7. Ναι, ναι. Α, μπορεί δηλαδή να έρθει κάποιο να γραφτεί για να παίζει πικ-πονγκ. Και να μάθει, ναι. Και φυσικά, ναι. Από τις 7 και μετά. Νομίζω ότι λόγω του προορισμού. Φέτος, επειδή υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση στους ενηλικές, έχουμε κάνει και Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη. Έχουμε προσθέσει ώρες. Για παίρνουμε αυτά να ακουστούν και να τα γράψουμε. Ουσιαστικά τη Δευτέρα και Τρίτη, Πέμπτη, για να μην υπάρχει ούτε το πρόβλημα με τον κόσμο, ούτε να είμαστε θερμοβένοι, έχουμε κάνει και ένα δεύτερο ωράριο που είναι λίγο πιο καλή, πιο αγωνιστική. Ναι. Έχουμε και κάποιους φοιτητές. Που είναι πιο προπονημένοι. Ναι. Που έχουμε μια δεύτερη ομάδα ουσιαστικά που συμμετέχει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Το οποίο είναι φίλοι επί τράπεζας αντισυμφαίρησης και προπονούνται πιο εξειδικευμένα επειδή παίζουν χρόνια σε εμάς. Οπότε ουσιαστικά έχουμε την κανονική ομάδα την ανδρική και έχουμε και μια δεύτερη ομάδα η οποία παίζει και αυτή σε ένα καλό επίπεδο. Οπότε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη. Από τις 7 μέχρι τις. Μέχρι τις 9 την Τετάρτη και την Παρασκευή και μέχρι τις 10 Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Ναι, είναι 3 ώρες. Μπορεί κάποιο να έρθει να γραφτεί, να πούμε πόσο είναι η συμμετοχή, αν δεν είναι κάποιοι φίλοι να έρθουν να γραφτούν για να. Να ξεκινήσουν να ξαναθυμηθούν το πικ-πονγκ. Ναι, ναι, ναι. Πόσο είναι, είναι η γραφή που υπάρχει κλασικά, δεν είναι. Το κλασικά, ναι, δεν είναι κάτι. Το κόστος. 40 ευρώ ήταν νομίζω. Στους ενήλικες είναι 35 ευρώ. 35 ευρώ. Αν θέλεις να πας κάπου να παίξεις πικ-πονγκ, θα σε χρεώσουν 9 ευρώ την ώρα. Οπότε θεωρώ ότι για να κάνεις προπόνηση και να σου δείξει κάποιος ένα ωραίο περιβάλλον, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αγαπάει το άθλημα. Ναι. Σίγουρα. Αν αγαπάς το άθλημα και μπορεί να έρχεσαι σε μια φορά τη δύο φορές τη δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αναλόγως με το πρόγραμμα του καθενός. Το κανονίζεις με το τέτοιο, εντάξει. Οπότε, για πες μας τώρα και εσύ πώς το μικρό σου. Αλέξανδρος. Για πες μας τώρα, εσύ έκανες ένα μπέγκ με την πανδημία που υπήρχαν οι περιορισμοί. Σε τι επίπεδο έχεις φτάσει, πες μας λίγο. Είχα φτάσει. Είσαι στην αγωνιστική ομάδα τώρα του Πανιωνίου. Τώρα όχι. Μετά από όλο αυτό το διάλειμμα, όχι. Ακόμη χρειάζομαι λίγο προπόνηση να το ξαναθυμηθώ κι εγώ. Βέβαια δεν ξεχνιέται, είναι σαν το ποδήλατο που λέμε. Δεν ξεχνιέται εύκολα. Παλιά έπαιζα και κάποιους αγώνες. Έτσι είχαμε πάει και με τον κύριο Βαλάντη στην Τίνο σε ένα πρωτάθλημα. Σε ένα τουρνουά, ναι. Είχα παίξει κάποιους αγώνες στο παρελθόν. Τώρα θα δείξει πώς θα πάει. Είμαι και Δευτέρα Λυκείου, έχω και τα φροντιστήρια. Οπότε είναι περιορισμένος ο χρόνος. Θα δούμε. Να πούμε, έχει ξεκινήσει η λειτουργία των αγωνιστικών τμήματων και πού είμαστε στη φετινή σεζόν. Ουσιαστικά όλα τα παιδιά προετοιμάζονται αγωνιστικά. Ναι. Το τουρνουά, το πρωτάθλημα, πώς το λέτε. Ναι, αυτά είναι τα δεσυλλογικά πρωταθλήματα που συμμετέχουν αναηλικιακές κατηγορίες τα παιδιά. Φέτος θα προσπαθήσουμε να εισέλθουμε σε αυτά τα πρωταθλήματα. Δεν είναι εύκολο. Στη β' αρχική μας θα θυμάμαι. Αυτό είναι στους άντρες. Για τα παιδιά είναι ανάλογα με την ηλικία τους, κατεβαίνουν ατομικά, όχι ομαδικά. Στους άντρες του συλλόγου. Ακριβώς. Στους άντρες κατεβαίνουμε στο ομαδικό. Που χρειάζεται να πούμε πόσα άτομα για να έχει ομάδα. Τρία άτομα, τρεις αθλητές χρειάζεται. Ή τρεις αθλητές, αναλόγως. Αναλόγως αν μιλάμε για αντρική ή για γυναική ομάδα. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι. Το πικ-πονγκ δεν είναι ένα εύκολο άθλημα ότι θα παίξεις δύο μήνες και θα πας να κατέβεις στους αγώνες. Είναι αρκετά δύσκολο και επειδή έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλά παιδιά. Και να πούμε ότι έχουμε και πέντε τραπέζια επαγγελματικά. Mm-hmm. Πέντε νομίζω, έτσι. Είναι τέσσερα το φέλημα και ένα στο οποίο λειτουργεί ρομπότ. Ναι. Το οποίο είναι περισσότερο για προπόνηση. Για προπόνηση. Έχουμε και αυτό το. Υπάρχει και το ρομπότ που σου πετάει την μπάλα από πέναντι. Εννοείται. Ναι, μας βοηθάει. Τα είχαμε πει αυτά, αλλά δεν τα έφυγαν. Για πες, κάτι λέει για το αγωνιστικό. Ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδο. Όσον αφορά το αγωνιστικό, είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλουμε τώρα σιγά σιγά να δώσουμε βάση, γιατί έχουμε ένα αρκετά καλό υλικό στα παιδιά. Από εκεί πέρα, εμένα η δουλειά μου είναι να προστατέψω τα παιδιά, γιατί όταν θα παίξουν αγώνες θα πρέπει να είναι έτοιμα. Να μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα για να μην απογοητευτούν. Γιατί είναι άδικο όταν παιδιά παίζουν 7 και 8 χρόνια συνεχόμενα, μετά και από 2 χρόνια πανδημίας που δεν παίζαν καθόλου, να μπορέσουν να κοντραριστούν με παιδιά που παίζουν και 10 χρόνια συνεχόμενα. Είναι ντροπάκ αυτό. Οπότε χρειαζόμαστε πάλι ξανά να έρθουμε στο επίπεδο. Οπότε θεωρώ αυτό θα θέλει λίγο χρόνο για να είναι ωφέλιμο και για το σύλλογο αλλά και για τα ίδια τα παιδιά να μην απογοητευτούν. Οπότε είναι μες στο πλάνο το δικό μας. Αν δεν έχει αρχίσει δηλαδή ακόμα η περίοδος, πώς τη λέμε. Έχει αρχίσει, απλά είμαστε σε φάση να κάνουμε καλή προπόνηση. Δεν με νοιάζουν εμένα οι αγώνες οι εξωτερικοί. Ναι. Να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αγωνιζόμαστε με συλλόγους Αττικής. Αττικής, ναι.
Ναι, ένα κατηγορία, τοπικές κατηγορίες επιτεχνική. Έχουμε, να θυμίσω ότι έχουμε φτάσει και στην Α2. Και στην Α2, ναι. Η οποία είναι πανελλήνια κατηγορία. Ναι. Εκεί ήμασταν πριν την πανδημία ή λίγο πιο πριν? Ήμασταν πριν την πανδημία ακριβώς στην Α2 και μετά για κάποιους λόγους υγείας βασικά, τραυματιστήκαν δύο αθλητές, δεν καταφέραμε να... Να πάμε στους αγώνες που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Αγώνες, οπότε δυστυχώς είναι στενάφορο για μένα που το λέω, μηδενιστήκαμε. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Όταν τραυματίζονται σοβαρά δύο αθλητές σου και δεν μπορούν να αγωνιστούν, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ κακή τύχη, ας πούμε. Να πω εγώ έτσι. Το πολύ θετικό είναι να πούμε ότι ο κόσμος δεν φοβάται. Φαντάζομαι έχετε και αθλητές που είναι εμβολιασμένοι. Να μιλήσουμε ότι είναι και πολλά μικρά παιδιά τα οποία ακόμα δεν έχει. Εμείς το καταρχάς, τμήμα έχουμε αρκετά παιδιά εμβολιασμένα. Αναγκαστικά το τμήμα ανηλίκων και το αγωνιστικό. Με τα νέα μέτρα πρέπει να είναι όλοι εμβολιασμένοι. Είναι εμβολιασμένοι. Καλώς ή κακώς υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό ανεμβολίαστων, το οποίο δόξα τω Θεώ θα εμβολιαστεί και αυτό σύντομα. Και θα μπορέσει να ξανάρθει να κάνει προπονήσεις. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχει πια, είμαστε και τόσους μήνες, ο φόβος του εσωτερικού χώρου. Όχι. Έχει έχουμε μπει σε ένα μοτίβο που τα παιδιά που θέλουν ήρθανε. Ένα μικρό ποσοστό υπάρχει ακόμα σαν φόβος, αλλά τη φετινή χρονιά, αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής, το τμήμα κάθε μήνα αυξάνεται. Συνεχώς, κάθε μήνα δηλαδή έχουμε νέες προσθήκες, έχουμε νέες εγγραφές παιδιών. Λέμε ότι λειτουργεί από το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 10. Από τις 5. Και είναι 12 παιδιά. Οπότε είμαστε κομπλέ, ας πούμε. Οι προπονήσεις γίνονται και το Σάββατο. Και προσπαθώ τα παιδιά να είναι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Και να έχουν, να έχουν την επαφή. Αλλά υπάρχει. Το όμορφο της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει ζήλος στα παιδιά να μάθουν. Να κάνουν ασκήσεις, να προπονηθούν αγωνιστικά για να βελτιωθούν. Όταν αυτό μπορείς να το δεις ότι ξεκινάνε από μικρές ηλικίες να σου ζητάνε να κάνουν ασκήσεις και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, αυτό θεωρητικά δείχνει ότι το βλέπουν σοβαρά το άθλημα, οπότε θα έχει και μέλλον. Αυτό είναι γιατί είναι ένα άθλημα, ας πούμε, που έρχεται από την Ασία, δεν έχει σημασία, που είναι, καλά, είναι και... Ασία. Υπάρχουν δύο θεωρίες. Υπάρχει η Ασία και υπάρχει και η Αγγλία. Απλά στην Ασία το λένε γιατί ουσιαστικά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει εξελιχθεί, το έχουν πάει σε άλλο level. Υπάρχει και στην Αγγλία το τένις ήταν υποτίθεται και το κάνανε επί τραπέζιο οι ευγενείς Άγγλοι. Υπάρχουν αυτές οι δύο θεωρίες. Ναι. Αλλά εκεί είναι η αφρόκομμένη Ασία. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι και όλοι φαντάζομαι κάποτε ή στις κατασκηνώσεις που πήγαμε μικρή έχουμε ασχοληθεί γιατί είναι πιο πολύ διασκέδαση. Και η βελτίωσή σου είναι ότι βελτιώνεσαι σε κάτι που περνάς ωραία και διασκεδάζεις. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι ψυχαγωγικό. Παιχνίδι, ναι, μετράμε πόντους. Οπότε ναι, είναι σίγουρα ψυχαγωγικό. Σίγουρα διαφέρει το ψυχαγωγικό με αυτό. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν αθλείσαι, αλλά άμα ανέβει σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα λάθος, ένα αστικός μύθος που δείχνει έναν άνθρωπο να κάθεται στο τραπέζι όρθιος, στο κέντρο και να μην κουνιέται. Και να περιμένει τον μπαλάκι. Το άθλημα δεν είναι έτσι όμως. Όταν βελτιώνεσαι και προπονείσαι συνεχώς, έτσι. Το άθλημα δεν είναι έτσι. Έρχονται πολλοί γονείς φέτος με ρωτήσαν αν αυτό το άθλημα γυμνάζει. Και μετά από δύο προπονήσεις, τρεις, όταν είδαν τα παιδιά τους μούσχημα, τότε καταλάβανε, πήραν την απάντηση που έπρεπε. Βεβαίως. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε. Όποιος έχει δει, ίσως να είναι και από τα θεαματικότερα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Σίγουρα. Στο πολύ υψηλό επίπεδο. Σίγουρα. Που οι περισσότεροι κοιτάμε και μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Πώς γίνεται, ας πούμε, ένα μπαλάκι που. Να πούμε τι ήταν χαρακτηριστικά το μπαλάκι όταν μιλάμε. Το μπαλάκι μπορεί να πιάσει και 100 χιλιόμετρα και 120, αλλά δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα. Όχι, θέλω να πούμε την ευελιξία και την ικανότητα και την αντίληψη που έχουν στο επίπεδο αυτό να μπορούν να αμήνονται και να βλέπουμε να πηγαίνει πάρα πέρα από εδώ και να μην προλαβαίνουμε να τη δούμε εμείς, έτσι. Το δύσκολο είναι οι περιστροφές, αυτό που λέμε εμείς στο πινκ-πονγκ, το spin. Το spin, το φάτσο που λέγαμε, ναι. Αυτό είναι τρομερά δύσκολο και τρομερά μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό, οπότε αυτό, αν δεν έχεις αντίληψη και δεν είσαι πολύ καλά προπονημένος, είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθείς και να το βάλεις με το σωστό τρόπο που πρέπει. Να τοποθετήσεις τη ουσιαστικά η. Είναι 0,6 του δευτερολέπτου από την επίθεση που κάνει ο αντίπαλος να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Να προλάβει να επιτάσσει την ενέργεια. 0,6 του δευτερολέπτου. Οπότε αυτό καθιστά από μόνο πάρα πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, για πες μας και εσύ τώρα, Γιώργο, τι άλλο μπορούμε να πούμε για το τμήμα, πώς τα βλέπεις τα παιδιά και τις μικρές ηλικίες και τις πιο μεγάλες. Τι άλλο, τα παιδιά έρχονται και θέλουν να προπονηθούν. Πλέον αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι είναι φανατικά. Δηλαδή έχουμε κάποια παιδάκια που θέλουν έλειψε να έρχονται κάθε μέρα. Έλειψε η ψυχαγωγία έτσι, αλλά έλειψε τόσους μήνες πια, ας πούμε. Νομίζω ότι μετά από τόσο καιρό τα παιδιά είχαν ανάγκη να βγουν έξω, να εκτονωθούν, να κάνουν πράγματα που τους δίνουν ευχαρίστηση. Οπότε φέτος έχουν έρθει μικρή μεγάλη, θα έλεγα, με τεράστια όρεξη να αφιερθούν. Αυτό νομίζω συμβαίνει παντού. Παντού. Αλλά στον ανοιχτό στίβο, εντάξει, βγαίνανε, ας πούμε, προπονιόντουσαν και τα λοιπά. Δεν ήταν τόσο πολύ περιορισμένοι όπως θέλετε εσείς. Εσείς, το τζούντο, ξέρω εγώ που θα αποτρέψω. Εντάξει, εμείς είμαστε άθλημα θεωρητικά χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίας επικινδυνότητας. Δεν έχει τέτοιο. Επειδή δεν έχει τη σωματική επαφή που έχει το μπάσκετ, που έχει το ποδόσφαιρο. Είναι πάλι σε κλειστό χώρο. Ναι, και εμείς όσο μπορούμε είμαστε φανατικοί να ανοίγουμε τις πόρτες, φανατικοί να ανοίγουμε παράθυρα. Ακόμα και τώρα που έχει κρύο, κάθε μισή ώρα ανοίγουμε παράθυρα, ανοίγουμε πόρτες να αεριστεί ο χώρος. Για να τα αποκτήσουμε κι εμείς. Πώς βίωσες τώρα εσύ την πανδημία, με τι όρεξη ήρθες πάλι πίσω στο. Σίγουρα η όρεξη ήταν μεγάλη. Τόσο καιρό σπίτι. Εντάξει, βγαίναμε βέβαια, κάναμε άλλες δραστηριότητες όσο μπορούσαμε. Αλλά εντάξει, ήταν μια μεγάλη αγάπη το πινκ-πονγκ που όντως είχε λείψει πολλά χρόνια. Θα είδες την ομάδα την αντρική σε λίγο πιο νωρίς. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει για τον Αλέξανδρο είναι να το ξέρεις και χρόνια τώρα, έτσι. Ξέρω από ναι. Πέντε χρόνια τώρα. Είναι χαρά μου που είναι στη δικιά μου την ομάδα και τον έχω μεγαλώσει ουσιαστικά μέσα στο πινκ-πονγκ. Να μην χάσει την επαφή, γιατί είναι ένα άθλημα επαφής όσο παίζεις τόσο γίνεται. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος πριν, ότι έχει μάθει σωστά, είναι σημαντικό που το αντιλαμβάνεται ότι έχει μάθει σωστά, να παίζει λίγο τώρα μέχρι να τελειώσει τα σχολεία του και να μπορέσει να κάνει κάτι μετά σαν φοιτητής που θα έχει πιο πολύ μεγάλο ελεύθερο χρόνο. Όπως μπορώ να πω και ότι φέτος. Ήσουν στην αγωνιστική ομάδα πιο παλιότερα. Όχι, γιατί ήμουν μικρός ακόμα. Ήμουνα 14, ναι, τόσο. Ακόμα και τώρα, παιδιά που σπουδάζουν, που έχω τη χαρά να τα έχω μεγαλώσει εγώ που ήταν στην αγωνιστική ομάδα την πρώτη που ξεκίνησα. Έχει σπουδάσει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Λεωνάρντος, γύρισε και στρέφει και προπονείται στο πινκ-πονγκ. Η αδερφή του, η Ζωή, που είχε έρθει ξανά με τον Αλέξανδρο στην εκπομπή του πολλά χρόνια, σπουδάζει φέτος και ξαναγύρισε και επιστρέφει και παίζει πινκ-πονγκ. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να κάνουν τις υποχρεώσεις τους, να μεγαλώνουν, να ενηλικιώνονται, να σπουδάζουν και μετά να γυρνάνε σε αυτό που αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί είπαμε, είναι ένα άθλημα ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό. Να πούμε επεκτήσουμε. Δηλαδή, έχετε οργανώσει τώρα τις ομάδες στην Ιακή. Δηλαδή, θα κατέβουμε και στο πρωτάθλημα παιδών, εφήβων. Ουσιαστικά αυτό γίνεται μεμονωμένα, αναηλικίες. Όσα θεωρούσουμε ότι μπορούν να κατέβουν στους αγώνες, θα κατέβουν. Όσα θεωρούμε ότι πρέπει να προστατευτούν, γιατί υπάρχει και ανταγωνισμός μεγάλος, δεν θα κατέβουν φέτος. Είναι μια καλή χρονιά. Επανεκκίνηση, δεν θα πω. Είναι χρονιά προετοιμασίας. Να μπορέσουν να ετοιμαστούν, να είναι σωστά έτοιμα για να μπορέσουν να παίξουν τους αγώνες με αυτοπεποίθηση και χωρίς να φοβούνται. Γιατί. Θα γίνουν αγώνες και στο δικό μας γήπεδο. Στην πορεία, γιατί είχατε από τη φορά. Αγώνες κάνουμε πάντα στο δικό μας γήπεδο. Απλά επειδή φέτος προσπαθούμε να μην επιβαρύνουμε λίγο το πάτωμα. Και γενικά, όπως είπε και ο Γιώργος πριν στην έναρξη. Μου είχες πει και για κάποιο άλλο χώρο, μου είχες πει. Κάνουμε ουσιαστικά τους αγώνες μας σε έναν άλλο χώρο. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε εμείς με τον Γιώργο, όπως ξεκίνησε. Έχουμε και κάποια βελτίωση. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις εμείς, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να παρέχουμε ό,τι καλύτερη υπηρεσία μπορούμε σαν άθλημα. Και σαν Βαλάντης και Γιώργος προσωπικά στον κόσμο που μας εμπιστεύεται και μας παίρνει τα παιδιά του και θέλει να είναι μαζί μας. Οπότε θεωρούμε ότι ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε κάποια πράγματα εκεί μέσα. Για να είναι οι παροχές μας όσο καλύτερα γίνονται. Γιατί είναι και ο μόνος χώρος στη Νέα Σμύρνη που είναι αποκλειστικά για πινκ-πονγκ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στη Νέα Σμύρνη. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για χρόνια και το έλεγα εγώ γιατί σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε και το αφιέρωμα. Ό,τι άλλο χρειαστεί. Να πούμε ότι υπάρχει πάντα η αγαστή έτσι, συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του λόγου, έτσι. Ναι, είμαι στην ευχάριστη θέση δηλαδή, να πω. Για κάποια χρήματα που θα χρειαστούν, νομίζω ότι θα έχεις κάποια.
Μικρή, μεγάλη βοήθεια, δεν ξέρω πώς το. Εμένα ο Γιώργος με γνώρισε πριν 2 χρόνια. Mm. Μπορούμε και επικοινωνούμε και να συνασπιστούμε. Εσύ έχεις επαφή με τον κύριο Μάρη Μισαλίδη και με το πρωί. 2 χρόνια του ξέρεις, έτσι δεν είναι. Εγώ ουσιαστικά δεν θέλω να είμαι τόσο. Δεν λέω, λέω να έχεις επαφή και να μπορείς να. Γνωρίζω κάποια καινούργια παιδιά που μπήκανε, που είναι προσωπικοί φίλοι πολλά χρόνια, όπως είναι ο Νικητής Οδελής. Ναι. Τα οποία με ξέρουν και ξέρουν ποιος είμαι. Ναι. Από εκεί πέρα, εγώ μπορώ να συνεργαστώ με τον Γιώργο και να. Θα βρίσκουμε αυτά που είναι οι προτεραιότητες μας για το πικ-πονγκ και για την αίθουσα. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε βάλει κάποιους στόχους να υλοποιήσουμε, θεωρώ επειδή ο Γιώργος τα τελευταία 2 χρόνια. Φαίνεται εγώ σου λέω. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό να το κρατήσουμε ζεστό. Εγώ το λέω πάντα έτσι. Η επικοινωνία πάντα με την κεντρική διοίκηση τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον εγώ είναι άριστη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ξέρω ότι τα τηλέφωνα των παιδιών είναι ανοιχτά. Οτιδήποτε χρειαστούμε. Θα πάντα με μια απλή κίνηση παίρνω τηλέφωνο είτε τον Γενικό Αρχηγό είτε οποιονδήποτε. Αυτά θέλω να τα λέμε γιατί ξέρεις και φυσικά όλα γίνεται, δεν είναι αυτονόητα όλα. Γίνεται, ναι. Ο Πανιώνιος είναι για όλους, δεν είναι ούτε του Βαλάντη είτε του Γιώργου. Ακριβώς. Εμείς δεν λειτουργούμε μονοδιάστατα να κάνουμε κάτι στο δικό μας τμήμα. Το τμήμα έχει ανάγκες. Το τμήμα είναι πολλές ανάγκες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ύστερα από συνεννόηση, έχουμε βάλει κάποιους στόχους, τους οποίους σύντομα θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, απλά είμαστε σε χρονιά προετοιμασίας. Mm-hmm. Λοιπόν, θα δούμε αν θα κατέβουμε και σε τουρνουά. Υπάρχουν και τουρνουά, δεν είναι στο δικό σας πω. Φυσικά, ναι. Επίσης, να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι. Οι εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο, ναι. Είπαμε ότι είναι 35 ευρώ το μήνα και δεν είναι, όπως είπες πολύ σωστά, χρεώνονται κάπου αλλού στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κάπου στην Αθήνα, δεν ξέρω. 9 και 10 ευρώ την ώρα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, και μπορείτε να, όποιος θέλει με την παρέα του, να ψυχαγωγηθεί και να αθληθεί. Και να μάθει. Mm-hmm. Και να μάθει και σωστά. Να θυμίσουμε κιόλας ότι οι ακαδημίες είναι στη γωνία Σοφούλη και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Είναι Σοφούλη και Χρυσοστόμου Σμύρνης εδώ και 8 χρόνια, 9 από το πρωτοβαθμό. Εκεί που ήταν παλιά η Ζακυθινή Φωλιά. Και έχουμε τις πόρτες μας ανοιχτές. Τηρούμε τα πρωτόκολλα. Φυσικά... Έχουμε παντού αντισηπτικά και υγρά και όλα αυτά. Φυσικά καλούμε και τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα του αρέσει αν κάνει ναι, κάτι. Ναι, να έρθει να δοκιμάσει, να δει το άθλημα ναι. Και να κρίνει. Και να... Έχει την ευκαιρία εδώ και αρκετά χρόνια ο Πανιώνιος να ξεκινήσει ένα τμήμα που συνεχώς προοδεύει. Να πω σε κάποιους ντόπιους που μπορεί να το ξέρουν κιόλας ότι ψάχναμε να βρούμε να παίξουμε. Λοιπόν, ψάχναμε να βρούμε να παίξουμε πικ-πονγκ και πηγαίναμε σε 2 τραπεζάκια που είχε στην πάνω μεριά του μήλου να πίσω από την κερκίδα. Αυτές είναι παλιές ιστορίες, αληθινές ιστορίες. Ιστορίες 20-25 ετών, ας πούμε. Ισχύει, ναι. Και τρέχαμε το καλοκαίρι νωρίς, μην προλάβει κανένας άλλος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και εσένα, Νίκο, και σε όλους που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε και να πούμε και καλές γιορτές στον κόσμο. Καλές γιορτές, καλό μήνα έπαθλο. Να έχει υγεία ύστερα από αυτά που να έχει υγεία και να προσέχει και να προσέχουμε όλοι. Αν είναι δυνατόν να εμβολιαστούμε όλοι, τουλάχιστον οι ενήλικοι που υπάρχει μεγάλη διασπορά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε και αυτόν τον κάβο και εσείς θα είναι η προετοιμασία. Η χρονιά προετοιμασίας μπορεί, θέλουμε να δούμε καρπούς από την επόμενη σεζόν. Ακριβώς. Ή από τους επόμενους μήνες, να πούμε, έτσι. Θεωρώ πως είμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Βαλάντη, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο. Λοιπόν, γεια σας και θα πούμε την επόμενη εβδομάδα με την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας που θα έχει καλεσμένο ένα άλλο άθλημα που χτυπήθηκε βαριά από το κορονοϊό, το τμήμα τζούντο του Πανιωνίου μας. Γεια και χαρά σε όλους. Αυτό δεν είναι. Για κάτω σε.